πάμε να δώσουμε τούτη την ώρα την καλησπέρα μας σε έναν από τους 7, 8, νομίζω είναι 8 τα πρόσωπα, μαζί με τον Τάσο Κατσαμπή που πρόσφατα αποχώρησε και αυτός, από την ΠΑΕ Ηρακλής που παραιτήθηκαν και αν δεν κάνω λάθος κύριε Νίκο Υψηλάντη πρέπει να ήσασταν ο πρώτος χρονικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ήμουν ο πρώτος. Νομίζω ότι ήταν την ίδια ημέρα η παραιτήση με τον Γιώργο του Κυρίτσι. Μπορεί να ήταν την ίδια μέρα. Ναι. Μπορεί να ήταν την ίδια μέρα. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε στον αέρα. Από τότε που ήσασταν υπεύθυνος επικοινωνίας ΠΑΕ Ηρακλής, έχουν γίνει πολλά και διάφορα. Πόσο πέρασε, αλήθεια, 2 μήνες, 1,5? Την παραίτησή μου εγώ την έδωσα πριν από το παιχνίδι της Καλαμαριάς. Με την Καλαμαριά στην Εφέρεια. Πριν το 0-2 λέτε, πριν τον ντεμπούτο του Ρόκα. Έχει αρκετό καιρό. Ναι. Έχει αρκετό καιρό. Έχουν γίνει πάρα πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φαντάζομαι τα παρακολουθείτε κι εσείς από τη δική σας πλευρά. Και θα ήθελα ως πρώτη ερώτηση ένα γενικό σχόλιο για όλα αυτά τα τραγελαφικά που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή το τελευταίο δίμηνο, ίσως και παραπάνω. Αυτά τα τραγελαφικά που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή το τελευταίο δίμηνο και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα αγωνιστικά. Φυσικά. Έχουν την πηγή τους στον βασικό λόγο με τον... Πολύ, μάλλον είναι πολύ κοντά στον βασικό λόγο για τον οποίο παραιτήθηκα. Σε καμία περίπτωση κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει όση οργή και να έχουμε, όση πίκρα, όση, οτιδήποτε μπορεί να κρύβει ο καθένας μέσα του, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Δηλαδή μιλάμε για ένα σύλλογο τον οποίος στα τέλη Ιουλίου δεν ήξερε αν θα συγκεντρωθεί το απαραίτητο μετοχικό κεφάλαιο για να συστήσει εταιρεία και να κατέβει στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Λοιπόν, βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως λέγαμε και τότε, είναι υπαρκτό πρόσωπο. Δεν είναι ο Γιάννης ο Κώστας που δεν ξέρει μάνα του τη δουλειά. Μπορεί εύκολα κάποιος να εντοπίσει ποιος είναι. Ναι. Ακριβώς. Έχει μια επιχειρηματική δραστηριότητα και μια επιχειρηματική ιστορία. Είναι μια φυσιογνωμία όσο τη γνωρίσαμε και όσο τη μιλήσαμε ευγενική. Έτσι, γι' αυτό μέσα εισαγωγικά θα μπορούσε να το ρηθεί και ελάττωμα, γιατί στον χώρο του ποδοσφαίρου οι ευγενικές φυσιογνωμίες δεν πολύ περπατάνε. Παρ' όλα αυτά ήρθε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και σε ένα έτοιμο project, γιατί για το project που υπήρχε τότε ήρθε, ο Παύλος ο Μηροφορίδης τον έπεισε, το έχει δηλώσει ο ίδιος δημόσια, έτσι, και ανέλαβε μια εταιρεία. Ξεκινά λίγο μια μικρή εισαγωγή για να μην, γιατί δεν είναι όλα ούτε άσπρα ούτε μαύρα. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο εγώ προσωπικά και νομίζω περισσότερος κόσμος τον έχει κρίνει όχι δημόσια κανείς, δηλαδή ούτε η Ιδρύς έχει ακούσει, ούτε τα έχει ακούσει που λέμε, παρά τα φεδρά αποτελέσματα. Αυτός που τα άκουσε πρόσφατα ήταν ο κύριος Θοδωρίδης, θα πάμε σε λίγο, ναι. Θα φτάσουμε και σε αυτό, ναι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ακούσει κάτι, αλλά έχει ακούσει από πολλούς από μέσα μας, λέμε τι κάνει εδώ, τι κάνει εκεί. Να πάμε λίγο στο γεγονός ότι η ιστορία έχει δείξει ότι κανένας από όσους ασχολήθηκαν με το ποδόσφαιρο, όσο τεράστιο μέγεθος και να ήταν, δεν τα κατάφερε από την πρώτη μέρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να θυμηθώ ο Κόκαλης, ας πούμε, που ήταν ο Κόκαλης, αν κατάφερε τον πρώτο χρόνο να φέρει αποτελέσματα στον Ολυμπιακό. Πολλά παραδείγματα, πολλά είναι, ναι. Από εκεί και πέρα έχω να σου πω 100 παραδείγματα κολοσσών που ασχολήθηκαν και απέτυχαν παταγωδώς την πρώτη χρονιά, άλλοι τα βροντίξαν και φύγανε και άλλοι περίμεναν 2-3 χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι ούτε ένας εύκολος χώρος, ούτε ένας χώρος που μπαίνουν κάποια λεφτά και κατευθείαν λύνονται όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό και όλο αυτό το διάστημα ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος, ο κ. Παπαδόπουλος, έχει τουλάχιστον από μένα, αλλά νομίζω και από τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου, μια μεγάλη ανοχή στα αγωνιστικά, για τα οποία δεν ευθύνεται, γιατί είναι μια ομάδα η οποία την βρήκε στημένη, αλλά και σε κάποια λάθη τα οποία κάνει. Εκείνο όμως που δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή είναι σε αυτό το μπάχαλο, σε αυτή την εικόνα καφενείου που παρουσιάζει η ΠΑΕ. Το να είχαμε 100 φορές να με πας πίσω στον χρόνο και να μου βάλεις να προβλέψεις αποτελέσματα, με το υπάρχον υλικό δεν θα σου προέβλεπα τόσο άθλια αποτελέσματα. Αλλά αυτά συνέβησαν. Και ευτυχώς είναι ποδόσφαιρο, είναι ψυχολογία. Γίνεται αυτό, ναι. Είναι ότι ο Ηρακλής προφανώς και δεν είναι και ελπίζουμε να μην είναι ποτέ προνομιούχος ή ευνοούμενος, γιατί ακόμα και αυτό το άθλιο, η άθλια εικόνα που βλέπουμε, έχει πάρα πολλά να γυρίσουμε πίσω περιστατικά που η διοικησία τον αδίκησε, που χίλια δυο συνέβησαν. Παρ' όλα αυτά ξαναλέω ότι για μένα το πρόβλημα δεν είναι το αγωνιστικό. Το πρόβλημα είναι, και αυτό απλώνεται παντού, φαίνεται στο γήπεδο, φαίνεται στους ανθρώπους που φεύγουν,
φαίνεται στους ανθρώπους που δεν έρχονται, έχει να κάνει αποκλειστικά με ένα πράγμα. Με την οργάνωση και τη λειτουργία της ΣΠΑΕ. Ο λόγος, εγώ κλείθηκα το καλοκαίρι, στην πρώτη συνάντηση που είχα με τον κύριο Παπαδόπουλο, του είπα ότι μπορώ να κάνω συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξέρω από ποδόσφαιρο, δεν έχω γνώμη για να του πω πάρε αυτό τον προπονητή, κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Δεν έχω λεφτά να του δώσω, δεν μπορώ να μπω δηλαδή στο ΔΣ ως χρηματοδότης και δεν έχω και γνώσεις γενικά. Το μοναδικό πράγμα το οποίο έχω γνώσεις είναι ο Ηρακλής και για μια στοιχειώδη οργάνωση. Και του είπα ότι επειδή είναι λογικό ένας άνθρωπος που έρχεται από την Αμερική να μην ξέρει πώς να απευθυνθεί στον κόσμο του Ηρακλή, ότι θα μπορούσα να αναλάβω το κομμάτι της επικοινωνίας. Λοιπόν, δυστυχώς, και το χρησιμοποιώ το παράδειγμα όχι ως προσωπική πικρία, αλλά σαν ένα παράδειγμα για το τι συμβαίνει. Γιατί αν συνέβη στο δικό μου το κομμάτι αυτό, σημαίνει πως συμβαίνει σε όλα τα κομμάτια. Εγώ τι έκανα λοιπόν το Σεπτέμβριο, ρώτησα τον πρόεδρο τι budget έχουμε, τι λεφτά θέλει να ξοδέψει και του είπα ότι θα του βρω έναν τρόπο να κάνω οικονομία. Μάζεψα μια ομάδα 6 εθελοντών, 6 ανθρώπων μάλλον, εκ των οποίων οι 3 θα ήταν έμιστοι και οι άλλοι 3 θα ήταν εθελοντές, οι οποίοι θα αναλάβαν όλο το κομμάτι της επικοινωνίας του συλλόγου. Και όταν λέω το κομμάτι της επικοινωνίας, social media, δεν εννοώ μόνο, site... Ναι, δεν εννοώ μόνο το γραφείο τύπου. Προφανώς, επειδή ο Ηρακλής είναι πολύ μεγάλο πράγμα για να κάνουμε προσωπική, πολιτική ή να ασχολούμαστε με τις προσωπικές μας φιλίες, δεν διάλεξα τον Θωμά, τον Αχιλέα και τον Φώτη, επειδή ήταν φίλοι μου. Και εσύ φίλος μου είσαι. Τον Αχιλέα τον Καραλή που είναι τώρα, που αντικαθιστά, όπως το ξέρω, αν και δεν είχα ανακοινωθεί επίσημα, εγώ τον είχα προτείνει πριν από 5 χρόνια για γραφείο τύπου. Με τον Μάκη ξέρεις ότι μιλάω, με τον Χαρίλα ξέρεις ότι μιλάω. Είναι 6-7 συγκεκριμένα άτομα οι δημοσιογράφοι του Ηρακλή. Όλοι φίλοι μου είσαστε και δεν έχω γνώσει τίποτα. Δεν διάλεξα λοιπόν ένα φίλο μου. Διάλεξα τους ικανότερους για αυτή τη δουλειά που είχα στο μυαλό μου ότι θα κάνουμε. Το αν πετύχαμε ή όχι είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Το σίγουρο όμως είναι ότι όσο διάστημα έμεινα και στο σημείο που έφτασα να παραιτηθώ, δεν είχαμε τη δυνατότητα και την υποστήριξη που θα έπρεπε να έχει το δικό μας τμήμα. Όπως φαντάζομαι ότι και τα υπόλοιπα τμήματα δεν είχαν την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που θα έπρεπε να έχουν για να λειτουργήσουν. Αν γυρίσεις πίσω και δεις στις επικοινωνιακές ζημιές και κάποιες από αυτές ξεπερνάνε και το επικοινωνιακό, όπως η συνέντευξη Μιλοφορίδη, όπως η λειτουργία, η συνεργασία του τμήματός μας με το αγωνιστικό τμήμα, έγιναν επειδή δεν περνούσανε από αυτόν που ήταν αρμόδιος γι' αυτό. Εγώ ούρλιαζα και στον Παύλο, τον οποίο τον εκτιμώ, τον πίστεψα, αν τον πίστευα δεν θα έμπλεκα το project, έτσι, ότι δεν έπρεπε να βγει να μιλήσει. Όταν όμως από πάνω η ομάδα, η ΠΑΕ, δεν μπορεί να κοντρολάρει τους συνεργάτες τους και να πει ότι Παύλο, όπως δεν έρθει το υψηλά της να διαλέξει ποιους παίκτες θα πάρεις ή ποιους παίκτες θα διώξεις, γιατί έτσι κι εσύ θα πρέπει για να βγεις να μιλήσεις, να μιλήσει με τον Ιψηλάντη. Αυτό το πράγμα, αν το πάρει σαν παράδειγμα, εξαπλώνεται παντού. Το ίδιο το γεγονός ότι προσπαθούσαμε επί 2 μήνες να κάνουμε μια φωτογράφηση επίσημη της ομάδας για να βγάλουμε 5 προϊόντα, όχι το λέω προϊόντα, όχι για μπουτίκ, 5 εικόνες για να μπορέσουμε να τις πουλήσουμε, να δείξουμε μια ωραία εικόνα. Και δεν υπήρχε συνεργασία από το αγωνιστικό τμήμα. Έτσι, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε με τον Τάσο, τον Γιάννη, τον Κώστα, τον Πέτρο. Είναι ενδείξεις ότι δεν λειτουργεί η εταιρεία. Όταν λοιπόν δεν μπορεί... Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει ούτε αν είναι κακός ο πρόεδρος, ούτε αν είναι έξυπνος, ούτε αν... Έχει να κάνει όμως ότι από την πρώτη στιγμή δεν έβαλε κάποιους ρόλους, τους οποίους και θα έλεγχε μετά. Θα μπορούσε κάλλιστα να αφήσει το τμήμα να λειτουργήσει και να πει ότι μετά από 6 μήνες, 3 μήνες, 8 μήνες, Νίκο, δεν μου αρέσει ο τρόπος που κάνουμε επικοινωνία. Αλλά μέχρι εκείνου του σημείου θα έπρεπε να στηρίξει την επιλογή του. Ο πρόεδρος τι έκανε λοιπόν, μου είπε ναι Νίκο φέρε αυτή την ομάδα που έχεις, πέρασε και από ένα ολόκληρο Δέλτα Σίγμα και μετά ξαφνικά έφτασε στο Δεκέμβριο να ακούω ότι να μήπως τελικά είναι πολύ μεγάλο το κόστος κτλ. Κτλ. Έτσι, με αποφάσεις και αντιλήψεις, θα τις πω καθενιακές και ανάλογα με το θηλυκό, δεν μπορεί να λειτουργήσει μια ομάδα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μια ομάδα. Και λέω το δικό μου το κομμάτι, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, κάποιος μπορεί να το θεωρεί ασήμαντο, αλλά όταν σημαίνει σε ένα τμήμα αυτό, σημαίνει σε όλα.
Δεν είναι τυχαίο. Συγγνώμη, σας διακόπτω, ότι μαζί με τη δική σας παρέτηση και του κυρίου Κυρίτση που ήρθαν εκείνη τη μέρα, ακολούθησαν πέρα από το γραφείο τύπου που καταλαβαίνουμε τους λόγους, ήδη τους έχετε αναφέρει, και ο υπεύθυνος μάρκετινγκ, ο Νίκος ο Γραμμένος, και ο υπεύθυνος αδειοδοτήσεων, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Δηλαδή, δεν ήταν μία και δύο να πεις ότι είχαν κάτι δικό τους, είχαν κάτι προσωπικό τους, κάτι τους πείραξε. Όλοι περίπου για τον ίδιο λόγο φύγατε. Γιώργο. Περίπου έτσι. Γιατί κάποιοι είχαν και θέμα με τον ίδιο τον Ηλία τον Θεοδωρίδη που θα ξαναπάμε σε λίγο. Ωραία. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, επειδή το λέμε, το ξαναπαρατήθηκε από μια θέση που ήταν άμυστος και την οποία ο πρόεδρος δεν τον βρήκε εκεί. Πολύ σημαντική θέση. Ο πρόεδρος λοιπόν μπορεί να βρει κάποιους ο οποίος να μην τέριαζαν με την φιλοσοφία του και να έλεγε παιδιά από το ξεκίνημα σας διώχνω. Εδώ μιλάμε για κάποιον τον οποίο ο ίδιος τον έφερε. Και ο βασικός λόγος που παραιτήθηκε ο Γιάννης είναι ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ για αυτό για το οποίο τον φέραμε. Καταλαβαίνεις το παράλογο. Αυτό κι αν είναι. Δηλαδή, εάν δεν χρησιμοποιείται ο υπεύθυνος αδειοδότησης, ποιος θα χρησιμοποιείται? Συγκεκριμένα πράγματα, θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Ναι, θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Τον πρώτο 1,5 μήνα, εγώ μάλωνα με τον Δέλτα Σίγμα, με τον πρόεδρο και γενικά με κύριο τον πρόεδρο, γιατί θεωρούσα ότι υπήρχε υπερβολική στήριξη στον Παύλο και ότι όλα ελεύθερα κάνει ό,τι θέλεις. Τον δεύτερο μέχρι να φύγει ο Παύλος, μάλωνα, γιατί ξαφνικά μια μέρα γύρισε το διακόπτης και από εκεί που είμαστε φουλ στηρίζουμε Παύλο, ξαφνικά δεν τον πιστεύουμε τον Παύλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τον Παύλο, ο οποίος έπεισε για αυτό το πράγμα το καλοκαίρι και ο οποίος κάνει μια δουλειά την οποία την ξέρει την έχει πετύχει 5 φορές, με τα στραβά του και τα ίσια του, έτσι τον εμπιστεύεσαι, το στηρίζεις και του δίνεις και ένα χώρο ότι κοίταξε να Παύλο, μέχρι εδώ κινείσαι. Του υπενθυμίζεις ότι Παύλο μπορεί να είσαι ο καλύτερος τεχνικός διευθυντής της Football League, αλλά είσαι στον Ηρακλή. Αλλά δεν του τα δίνεις όλα. Και είσαι στον Ηρακλή. Ναι. Και οτιδήποτε και να λες, πρέπει να σέβεσαι τον Ηρακλή. Το ίδιο πράγμα πρέπει να πεις και σε όλους τους συνεργάτες σου, στον αστείο αυτόν τύπο τον οποίο έχει σαν εξωτερικό συνεργάτη που ασχολείται με τα λογιστικά, τον Γρηγόρη τον Χατόλια ας πούμε, ο οποίος ήρθε και να ασχοληθεί με τα λογιστικά και ασχολείται με τους επόπτες, τους διαιτητές, το Δέλτα Σίγμα, τον κόσμο, όποιον περνάει απ' έξω. Όταν σε έναν χώρο δεν υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι ότι ο Γιώργος ο Μαντζιούκης κάνει αυτό και είναι υπεύθυνος γι' αυτό, είναι φυσιολογικό να λειτουργεί ως μπάχαλο. Πρέπει όταν λειτουργεί, όταν έχει μια εταιρεία, ο κάθε ένας να έχει ένα ρόλο για να μπορεί να ελέγχεται γι' αυτό. Πάμε να... Αυτό δεν υπήρχε πουθενά. Ναι, πάμε να βάλουμε... Δεν βλέπω να υπάρχει πουθενά. Στην κουβέντα τον Ηλία Θεοδωρίδη. 13 Νοεμβρίου είχε ανακοινωθεί από την Παέρακλης. Ναι. Δεν θυμάμαι αν ήσασταν ακόμα ή όχι. Ναι, εγώ την έβγαλα την ανακοίνωση. Ωραία, άρα ήσασταν. Ναι. Ότι η ΠΑΕ Ηρακλής καλωσορίζει στην κυανόλευκη οικογένεια κτλ. Κτλ. Τον Ηλία Θεοδωρίδη, ο οποίος αναλαμβάνει διοικητικό πόστο στην ομάδα. Ναι. Δεν ξέρω αν δεν εννοούσε μέλος Δέλτα Σίγμα, γιατί εγώ διαβάζοντας διοικητικό πόστο αυτό καταλάβαινα με το φτωχό μου το μυαλό. Έτσι μπορεί να έκανα λάθος. Η συμφωνία πέρα από το τεχνικό θέμα και το τυπικό θέμα. Πέρα από το υπεύθυνο ποδοσφαιρικού τμήματος. Ναι. Αν θα, είχε, αν θα ήταν μέλος θα του ΔΣ. Ενεργό ρόλο στο Δέλτα Σίγμα. Είτε επίσημα ως μέλος, είτε συμμετέχοντας στα Δέλτα Σίγμα. Άρα έχουμε δίκιο πάνω που λέμε ήταν... ότι φτάσαμε Φεβρουάριο και Μάρτιο, έρχεται σε λίγο και δεν έχει γίνει ακόμα αυτό, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα είναι το λιγότερο. Για μένα το κομμάτι Θεοδωρίδη, γι' αυτό έκανα μικρό την εισαγωγή προηγουμένως. Ναι. Να διευκρινίσω κάτι, γιατί εγώ ούτε κολοτούμπας είμαι, ούτε να πηγαίνω ανάλογα με τη ροή του κόσμου και του ανέμου. Όταν το καλοκαίρι γνώρισε τον Λονταρά, τον Παναγιώτη, που είναι από τους στενούς συνεργάτες του Πρόεδρου. Που είναι επίσης στη διοίκηση, βεβαίως. Ναι, του πρότεινα να συναντηθεί με κάποιους ανθρώπους. Τον Ηλία Θεοδωρίδη, χωρίς να τον γνωρίζω προσωπικά, ήταν μέσα στους πρώτους 5 που του είπα. Με πιο σκεπτικό ότι ένας άνθρωπος που από αυτά που άκουγα βοήθησε πέρσι. Έβαλε λεφτά, βεβαίως. Έβαλε λεφτά. Ξέρω ποδόσφαιρο, έχει ασχοληθεί με ποδόσφαιρο. Έτσι. Έχει μια οικονομική επιφάνεια ξανά. Μιλάμε για έναν επιχειρηματία ο οποίος είναι αναγνωρισμένος. Δεν είναι ο Γιώργος που δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνει. Έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση με εξαγωγική δραστηριότητα, με μεγάλους τζίρους. Άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολυτέλεια. Όχι πολυτέλεια, είναι ένας άνθρωπος από αυτούς που θα έπρεπε να είναι κοντά σε ένα σύλλογο σαν τον Ηρακλή.
Για να τα ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Είμαι από τους πρώτους που είπα στον Παναγιώτη, και για να το μεταφέρει και στον πρώτο, πρέπει να μιλήσεις με τον Ηλία Θεοδωρίδη. Με το σκεπτικό ότι αυτός ο άνθρωπος που του αρέσει το ποδόσφαιρο και του αρέσει ο Ηρακλής, όπως έδειξε πέρσι, μπορεί να μην είναι Ηρακλής, αλλά ασχολήθηκε με τον Ηρακλή, θα μπορούσε να προσφέρει κάποια πράγματα στην ομάδα. Ο λόγος που φτάσαμε να υπάρχει αυτό το μπάχαλο που βλέπουμε, διπλός. Ο πρώτος είναι γιατί φαντάζομαι ότι και σε αυτό το κομμάτι δεν ξεκαθαρίστηκε ποτέ, όπως δεν έχει ξεκαθαριστεί τίποτα μέσα σε εκείνη την ΠΑΕ. Δεν ξεκαθαρίστηκε ποτέ ο ρόλος, γιατί εγώ προφανώς και δεν έχω πρόβλημα και νομίζω το 90% του κόσμου με το αν ο Θεοδωρίδης θέλει να αλλάξει το ρόκα ή αν θέλει να κρατήσει το ρόκα. Εγώ έχω πρόβλημα όταν εμφανίζεται αυτή η εικόνα μπαχάλου. Εγώ λοιπόν με τα όσα ξέρω και τα όσα βλέπω θεωρώ ότι ο βασικός λόγος που δημιουργήθηκαν όλα τα θέματα με τον Ηλία Θεοδωρίδη είναι ότι δεν ήταν ξεκάθαρος ο ρόλος. Και γι' αυτό φταίει ο μεγαλομέτωπος. Ναι. Γιατί το άφησε και αυτό όπως όλα τα υπόλοιπα να αιωρείται. Το δεύτερο που είναι για μένα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει, δηλαδή αν κάτι έχουμε να καταλογίσουμε στον Ηλία Θεοδωρίδη μέχρι τώρα από αυτά που ξέρουμε, γιατί είναι λίγο θολό, ελπίζω ότι την Παρασκευή θα ξεκαθαρίσει. Ο χαρακτήρας του. Όχι, είναι μια ενέργεια. Δεν προσδιορίζει έναν άνθρωπο από το χαρακτήρα ενός ανθρώπου μια ενέργεια. Mm-hmm. Είναι ενέργεια που έγινε στο μάτς με την Κέρκυρα. Ακόμα και εκεί, εγώ εκείνο που με βγάζει από τα ρούχα μου είναι ο Ηλίας Θεοδωρίδης ήρθε με κάποιους ανθρώπους μαζί, τους οποίους εμπιστεύεται ότι καλώς κάνει κτλ. Κτλ. Άντε, αυτός ανέβασε 20 πίεση βλέποντας την ομάδα να παραπέει σε ένα τέτοιο, σε ένα παιχνίδι τόσο κρίσιμο και εκνευρίστηκε και βγήκε από τα ρούχα του και πήγε να κάνει κάτι. Κάποιος να το σταματήσει υπήρχε δίπλα του. Να απαντήσω. Να απαντήσεις, ναι. Τον παρότριναν κιόλας. Όχι μόνο δεν το σταμάτησαν. Δεν το ξέρω. Σας το λέω γιατί το ξέρω. Ναι. Τον παρότριναν κιόλας. Εγώ, Γιώργο, αν έχω ένα και μιλάμε για ανθρώπους, κύριε Ψηλάντη, που δεν έχουν κάποιο ρόλο επίσημο στην ομάδα. Είναι αυτό που λέω εγώ ο Θεοδωρίδης με τους συναυτό. Δηλαδή, είναι ο Νίκος ο Ψηλάντης, έχει ένα πόστο, έχει και δύο-τρεις φίλους του που τους έχει μαζί. Αλλά δεν είναι κάτι στον Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, οι δύο-τρεις φίλοι του. Ωραία. Για αυτούς λοιπόν, μιλάμε. Ναι. Εγώ λοιπόν ξαναλέω, αν έχω ένα παράσημο, μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έχω προσφέρει τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα, δεν ξέρω, είμαι λάθος. Αυτά είναι υποκειμενικά. Είναι ότι όσες φορές έμπλεξα κοντά σε διοίκηση, όπως τώρα πρώτη φορά σε διοίκηση, ο σκοπός μου είναι όχι να κάνω τον πρόεδρο ή τον οποιονδήποτε να αισθάνεται ωραία. Εγώ στους 4 μήνες ήμουν με τον Παπαδόπουλο και του το έλεγα μεταξύ σοβαρού και αστείου. Συνέχεια αρνητικά του έλεγα. Πρόεδρε, μην κάνεις αυτό. Αυτό δεν είναι σωστό. Και όχι επειδή είμαι εγώ ο σωστός και ο έξυπνος, ναι, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είτε δεν ξέρει το χώρο και την Θεσσαλονίκη, είτε πιθανόν δεν ξέρει το σύλλογο όπως ο κύριος Θεοδωρίδης, στον οποίο πήγε, πρέπει να ακούει και την άλλη άποψη. Σωστή ή λάθος. Λοιπόν, το να εγώ, πιο μεγάλη απογοήτευση, δεν έχω καμία απογοήτευση από τον Θεοδωρίδη, γιατί όπως το ξέρω έχει έρθει, έχει βάλει λεφτά, ασχολείται ενεργά. Εγώ απογοητεύομαι γιατί οι άνθρωποι που είναι γύρω του, δεν, τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω, δεν ξέρω τι γίνεται μεταξύ τους συζητήσεις, δεν βλέπω κανένα του λέει κανείς όχι ή ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Εμείς δεν είμαστε απ' έξω και πλέον όντας απλός φύλαθλος, δεν έχω καμιά δουλειά ούτε τις αποφάσεις θα πάρει για τον προπονητή, ούτε ποιον παίκτη θα διώξει, ούτε ποιον θα πληρώσει, ούτε θα κάνει. Από τη στιγμή που το έχει αναλάβει το κομμάτι, να το αναλάβει και να το πάει μέχρι τέλος και να κρυφθεί γι' αυτό. Αλλά για τέτοια πράγματα που έχουν να κάνουν με συμπεριφορές, με λειτουργία, με τον τρόπο, σε αυτό πρέπει κάποιος να του μιλήσει από αυτούς που είναι κοντά. Που δεν γίνεται αυτό. Δεν δείχνει να γίνεται. Με πρόσφατο παράδειγμα, περιμέναμε ένα ραντεβού το Σάββατο, γιατί υποτίθεται η πλευρά της Αμερικής ήταν εκνευρισμένη και χολωμένη και αγανακτισμένη με αυτό που έκανε ο Θεοδωρίδης στο Ρόκα. Και πριν καν γίνει αυτό το ραντεβού, βγήκε ανακοίνωση Παρασκευή αργά το βράδυ που λέει ότι στηρίζουμε τον Ηλία Θεοδωρίδη. Πριν καν βρεθούνε. Και μας παραξένεψε όλους αυτό. Ενώ περιμέναμε πρώτα να γίνει το ραντεβού και μετά να προκύψει, ναι, το οτιδήποτε. Γιώργο, αυτά είναι στη σφαίρα του τι διαρρέει, γιατί εγώ θέλω πάντα να ακούω την επίσημη άποψη, αρκεί να υπάρχει αυτή. Η επίσημη άποψη ήταν η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής που έλεγε ότι ο Ηλίας Θεοδωρίδης βοηθά τον Ηρακλή τόσο σε οικονομικό όσο και σε οργανωτικό τομέα. Ωραία. Άρα λοιπόν το ξεκαθάρισε και εκεί έπρεπε να τελειώσει η ιστορία. Εσύ είδες πώς πήγαιναν τα πράγματα στον οργανωτικό τομέα.
Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι. Ναι, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να χρεώσω τώρα στο Θοδωρίδη όλο το πρόβλημα του οργανωτικού τομέα. Εγώ μεγαλομέτωχο ένα ξέρω. Σαφώς. Το Θοδωρίδη ξέρω ότι ασχολείται με το οικονομικό κομμάτι σε κάποια πράγματα και με το αγωνιστικό κομμάτι. Και θα συνεχίζει να κάνει όσα θέλει να κάνει, όταν πολύ σωστά είπες, ο μεγαλομέτωχος δεν του βάζει μια ανωτελεία ή δεν του βάζει ένα στόπ ή δεν του πατάει ένα φρένο. Δεν ή δεν του δίνει τα κλειδιά και να το πει σε όλους μας. Εγώ δεν έχω τέτοιο. Το πρόβλημα και με τους συνεργάτες του, γιατί κάποια στιγμή ακούστηκε και μάλιστα και δημόσια είχα υπερασπιστεί αυτό το πράγμα. Αν το είχα υπερασπιστεί γιατί είναι αρχή, ήταν αρχή. Έτσι, το θέμα με το Φάνη το Τζιάρη και το Μαρμαρινό που με είχε ρωτήσει ένας δημοσιογράφος γιατί και τι δουλειά έχουν. Ναι. Και ο Φάνης ο Τζιάρη είχε μια ιστορία στον Ηρακλή και ο Μαρμαρινός είχε ένα ρόλο. Και δεν έχω κανένα θέμα. Δεν είναι κάποιος που τον βρήκαμε στον δρόμο. Από τη στιγμή όμως που είναι εκεί και συμμετέχουν, πρέπει να είναι είτε υπάλληλοι, είτε μέλη του ΔΣ, είτε εθελοντές με ξεκάθαρο σκοπό όμως. Ο Φάνης, ο Τουτσιάρης είναι ο γενικός αρχηγός. Ναι, είναι τεχνικός διευθυντής. Είναι σύμβουλος του ΔΣ. Κάτι για να ξέρουμε. Γιατί έγινε αυτή η απίστευτη δήλωση προχθές για το ΡΟΚΑ, ας πούμε. Ότι είναι αναλώσιμος και όποιος βάζει λεφτά μπορεί να τον απομακρύνει. Είναι μια άποψη και αυτή. Αλλά να ξέρουμε ποιος τη λέει και τι εκπροσωπεί όταν τη λέει. Για τους 4 μήνες που ήμουν στο ΔΣ, όταν μιλούσα, εκπροσωπούσα την ΤΑΕ Ηρακλή. Δεν εκπροσωπούσα μόνο τον εαυτό μου. Και κρινόμουν γι' αυτό. Δεν έβγαινα να πω πάντα αυτά που πιστεύω σαν άνθρωπος. Βγήκα να πω και πράγματα που ήταν αποφάσεις του ΔΣ και μπορεί να διαφωνούσα. Αυτό είναι το νόημα της λειτουργίας μιας ΠΑΕ και μιας εταιρείας. Διαφωνείτε με την άποψη, επειδή ο λογαριασμός της ΠΑΕ Ηρακλής είναι μπλοκαρισμένος, ο Τόμ Παπαδόπουλος έχει ανάγκη τα χρήματα του Ηλία Θοδωρίδη, γι' αυτό και δεν κάνει κάτι πιο δραστικό? Ότι όσο βάζει ο Ηλίας Θοδωρίδης, με εξυπηρετεί, γιατί δεν μπορώ να βάλω εγώ λεφτά, γιατί είναι μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός. Διαφωνώ με την απλοποίηση των πραγμάτων. Διαφωνώ με την απλοποίηση του ότι μην βρίζετε το Θοδωρίδη ή εγώ θα έφυγα από το Θοδωρίδη, αλλά μην κριτικάρετε το Θοδωρίδη, γιατί βάζει λεφτά. Δεν τα βάζει τα λεφτά στην επιχείρησή του που δεν έχει κανένα το δικαίωμα να μπλεχτεί. Τα βάζει σε ένα σύλλογο ο οποίος έχει μια ιστορία 110 χρόνων. Και άρα από το μεγάλο μέγεθός του είναι δεδομένο ότι από κάποιους θα κρυθεί. Από τους φιλάθλους, από τους δημοσιογράφους, από όλους αυτούς. Δηλαδή αυτή η απλοποίηση του πράγματος του ότι τον άνθρωπο βάζει λεφτά. Δεν μου λέει τίποτα εμένα. Κι άλλοι είπαν ότι βάλαν λεφτά και αποδείχθηκε ότι καλώς υπήρχε την κριτική και καλώς τους βρίζανε και κάποιοι. Και από την άλλη δεν θέλω να τα βλέπω όλα άσπρα και μαύρα. Δηλαδή έχει πολλά θετικά στοιχεία σαν άτομο, σαν αυτό που έχει δείξει ο Ηλίας Θοδωρίδης. Εμένα η αγωνία μου και εκεί που εξοργίζομαι είναι ότι δεν βλέπω ότι εκμεταλλευόμαστε σαν σύλλογος με τον σωστό τρόπο και σαν ΠΑΕ. Μήπως και γιατί ο ίδιος δεν τα έχει προβάλει και προβάλει αυτά που... Κοίταξε, επειδή... Είναι αρνητικά. Λέω, Γιώργο, δεν θέλω ούτε να κάνουμε κολοτούμπες. Εγώ με τον άνθρωπο αυτόν έχω μιλήσει 3 φορές με τον Θοδωρίδη. Ναι. Την πρώτη κουβέντα που μου είπε, και μάλιστα μου το είπε και σαν εν είδη αρνητικού σχολείου, είναι γιατί δεν έγινε μια συνέντευξη τύπου. Να γίνει μια συνέντευξη τύπου. Να μιλήσουμε, να πούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτό δεν μπορώ να το καταλογίσω. Τότε δεν έγινε γιατί ο άνθρωπος είχε ένα πρόβλημα υγείας και γι' αυτό και δεν παρευρισκόταν στην... Στον δύο, ναι, στον δύο. Ο Τόμ. Έτσι. Τώρα φαντάζομαι ότι θα ήταν λίγο άκερο το να βγει να δώσει συνέντευξη τύπου χωρίς την παρουσία του Προέδρου και γι' αυτό και περίμενε όλο αυτό το διάστημα. Κοντός του Άλμος Αλληλούια. Λοιπόν, να δούμε την Παρασκευή τι έχει να φάνε όλοι μαζί, να μας πούνε όπως είπες, να απαντήσουν στις ερωτήσεις και να μας πούνε τι έχουν στο μυαλό τους. Αυτό ακριβώς. Στο διάστημα που... Η σύλληψη, ναι. Απλά να πω, η μεγάλη σύλληψη είναι για μένα ότι βλέπω από όλους, από το πιο χαμηλό μισθό μέσα στην ΠΑΕ, μέχρι τον πρώτο που βάζει ένα σκασμό λεφτά, να βλέπουν τον εαυτό τους, την προσπάθειά τους, τα χρήματά τους, το οτιδήποτε βάζουμε, πιο μεγάλο και πιο σημαντικό από το σύλλογο. Το βασικό πρόβλημα, το θεμελιώδες πρόβλημα είναι αυτό. Ότι ο Bill Gates να έρθει στον Ηρακλή, θα πρέπει να έρθει σε κάτι στο οποίο να το βλέπει μεγάλο και να το σέβεται. Και αντίστοιχα να το σέβεται και ο κόσμος για την προσφορά του. Αλλά ξεκινά από το να σέβεσαι το χώρο στον οποίο είστε. Δεν φτάνει αυτή η καραμέλα το ότι ναι, έβαλε λεφτά, έκανε και εγώ πάθα να φτιάξει, έβαλε λεφτά τον πρώτο χρόνο.
Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι ήθελα. Γι' αυτό ρώτησα μήπως. Μήπως καταλήγουμε στο ότι επειδή βάζει τα λεφτά είναι απαραίτητος από τη στιγμή που είναι μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός. Αλλιώς, ίσως ο Παπαδόπουλος είχε πει στο Θοδωρίδη τέλος. Να ξαναπάμε πάλι από την άλλη μεριά. Να ξαναπάμε στο γεγονός ότι τον Παπαδόπουλο όταν ήρθε, οι άνθρωποι που μιλήσανε μαζί του τον είπαν ότι μη σε αναχωριέσαι, πρόεδρε. 500.000 θα χρειαστεί να βάλεις φέτος. Όλα τα υπόλοιπα είναι λυμένα. Δεν θα πληρώσεις τίποτα, δεν θα κάνεις τίποτα κτλ. Και σε ένα μήνα μπλοκαρίστηκαν οι λογαριασμοί. Σκάσαν όλα, ναι. Ναι. Θεωρώ αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Παπαδόπουλο που δεν τα είχε κάνει μπάτζετ, γιατί είχε ακούσει τελείως διαφορετικά πράγματα. Και άρα, σαφώς και πώς το λένε, θα το στηρίξω, γιατί όντως βρήκε πράγματα τα οποία δεν τα περίμενε, δεν του τα είπανε. Δεν έχει γίνει ακόμα η βοήθεια που με όλους τους τρόπους έχει υποσχεθεί το κράτος. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή με όλους τους τόνους ακούγαμε το καλοκαίρι ότι θα σβηστεί αυτό, θα δοθεί εκείνο, θα δοθεί το άλλο και δεν έχει δοθεί τίποτα. Ο μοναδικός σύλλογος αυτή τη στιγμή στην πόλη, ο οποίος δεν έχει πάρει τίποτα, είναι αυτός. Διαβάζω τώρα ότι θα κατατεθεί το, πώς το λένε, το νομοσχέδιο. Μακάρι να γίνει αυτό. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά πριν δύο μήνες που έγινε αυτή η συνέντευξη τύπου και είχαμε ρωτήσει για το Plan B, θυμάστε ότι απάντηση δεν είχαμε πάρει. Θα μου πεις, τι Plan B να απαντήσεις όταν η πολιτεία, και αν δεν το κάνει ποτέ η πολιτεία, θα λέμε μια ζωή δεν μας βοήθησε η πολιτεία με το ξεμπλοκάρισμα του λογαριασμού. Δεν πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο διαφορετικό. Μπορεί αυτός ο τρόπος για τον Παπαδόπουλο να είναι ο Θοδωρίδης, δεν το ξέρω. Ναι. Να βάζει τα λεφτά ο Θοδωρίδης, γι' αυτό και δεν τον διώχνω, γι' αυτό και δεν του λέω τίποτα, γι' αυτό και του βγάζω ανακοίνωση στήριξης, γιατί έχω ανάγκη τα χρήματά του. Όταν το λέω όχι για την τσέπη του, για τη λειτουργία της ΠΑΕ Ηράκλης, έτσι. Ναι. Γιώργο, στο κομμάτι του κράτους, γιατί έτσι θα έπρεπε μακάρι να ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια που γίνεται για να βρεθεί μια λύση, είναι ένα κομμάτι στο οποίο αναλάβει ένα συγκεκριμένο άνθρωπος από το ΔΣ. Το χειρισμό, το τι είπανε, το τι θα πούνε, την επικοινωνία κτλ. Εγώ από τη στιγμή που υπάρχει ένας άνθρωπος που το έχει αναλάβει, είναι στα δικά του τα χέρια. Και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Αν το καταφέρει, θα το χειροκροτήσουμε όλοι, νομίζω. Ναι. Λοιπόν, το τι θα πούνε μέχρι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα είναι δική τους απόφαση, για τη στιγμή που υπάρχει ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό. Και αν κάτι λειτουργεί εκεί πέρα μέσα, είναι τουλάχιστον σαφό, με μικρές παρεμβολές, ασχολείται ένας άνθρωπος με τα θέματα της πολιτείας. Ο Στάσης ο Καραντώνης. Ναι. Λοιπόν, διαφωνούμε, συμφωνούμε. Ακριβώς. Διαφωνούμε, συμφωνούμε. Περιμένουμε να δούμε αποτέλεσμα. Και περιμένουμε, δεν είμαστε αυστηροί, παρότι μας χρωστάνε όλη τη γη αυτό το κράτος. Δεν είμαστε αυστηροί, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουμε δει να μας δίνει ποτέ κανείς τίποτα. Το παραμικρό. Και γι' αυτό περιμένουμε. Μόνο υποβιβασμού στα χαρτιά μας δίνει. Βεβαίως, ναι. Και εφεύρεση τρόπων για να μας εξαφανίσουν. Αν λοιπόν τα καταφέρει και πάρει κάτι, δεν θα χειροκροτήσουμε το κράτος που μας έχει διαλύσει 50 φορές, αλλά θα χειροκροτήσουμε τουλάχιστον τον άνθρωπο που έκανε την προσπάθεια και κάτι πέτυχε. Εγώ. Επειδή είστε και μπασκετικός, εκτός κι αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για το ποδόσφαιρο, εδώ είμαι να σας ακούσω και ο κόσμος. Όχι, ναι, το τελευταίο που θέλω να προσθέσω για το ποδόσφαιρο είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Όλοι μπορούν να προσφέρουν κάτι. Όλοι όσοι είναι εκεί πέρα μέσα ή κάποιοι που φύγανε και μπορούν να ξαναγυρίσουν, αρκεί να καταλάβουν και να ξεκινάνε να αφήσουμε λίγο την έπαρξη στην άκρη, να συνειδητοποιήσουν πού ήρθανε. Έτσι. Και να μην ακούμε αυτές τις ηλικιώτες περιέργειες. Εντάξει, 1000 άτομα είναι. 1000 άτομα είναι στο γήπεδο, γιατί και οι 1000 αυτοί είναι οι ήρωες που πηγαίνουν με αυτά που βλέπουν. Λοιπόν, ο σύλλογος είναι τεράστιος και κουβαλάνε στην πλάτη τους ένα τεράστιο σύλλογο. Όταν θα το συνειδητοποιήσουν και θα λειτουργήσουν αντίστοιχα, χωρίς παρέμβαση από κανέναν, γιατί κανείς δεν είπε τι να κάνουν και πώς να το κάνουν. Ξαναλέω, μόνο. Η μόνη παρέμβαση που μπορεί να υπάρχει είναι ότι θα σέβεστε το που βρίσκεστε. Το τι θα αποφασίσετε, τι θα κάνετε τα λεφτά σας, πώς θα τα διαθέσετε, είναι δικιά σας επιλογή. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν να συνειδητοποιήσουν όλοι όσοι ασχολούνται, πού έχουν έρθει, να μην φτάσουμε σε σημεία, γιατί ξέρεις ότι οι τέτοιοι, πώς θα λένε, τα παπακαλάκια είναι πολλά και ήδη ξεκινήσανε πριν φύγω ακόμα, ότι πρόεδρε δεν σε στηρίζουν, να πρόεδρε. Σε φωνάξανε ή σε κράξανε εκεί, σε κάναμε. Και να ακούσουμε πάλι στο τέλος της χρονιάς το περίφημο το ότι δεν με βοήθησε κανείς και θέλω. Δεν είχα στήριξη. Δεν είναι έτσι. Ναι, δεν είναι έτσι. Η δουλειά σου είναι να πείσεις τον κόσμο να σε βοηθήσει.
ο κόσμος ακόμα και στα, σε αυτά τα 10 μαύρα χρόνια έχει δείξει ότι όταν θα δει κάτι που θα το πιστέψει, το στηρίζει. Έτσι. Άρα δεν μπορεί τον μπαλάκι μονίμως να είναι στον κόσμο. Στους κακούς φιλάθλους, στους κακούς οπαδούς που κράξανε, που δεν στηρίξανε, που δεν κάνανε. Ο κόσμος, αυτός ο πυρήνας των 3.000 που πηγαίνει ακόμα στο γήπεδο, είναι ήρωες με αυτά που βλέπουν. Κανονικά θα έπρεπε να περιμένει ότι δεν υπάρχει στήριξη όταν θα φτιάξετε ομάδα, όταν θα έχετε ένα προϊόν ελκυστικό, τότε θα ξαναρθούμε. Γιατί ακούσαμε και αυτό το τι περιμένατε και τα λοιπά. Η Καλαμαριά είχε κανείς, ας πούμε, πώς ξεκίνησε το καλοκαίρι και που βρίσκεται. Τον πρώτο γύρο είχε 14 παίκτες ρόστερ. Ναι, ναι. Ολόκληρο γύρο, όχι ένα ματ. Λοιπόν. Και με 16 ήρθε και κέρδισε τον Ηρακλή 0-2. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό λέω. Λίγο προσοχή και όπως είπε και κάποιος κάποτε σε μια από τις δεκάδες συνελεύσεις που έχουμε βαρεθεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί κανένα δεν έχει όρεξη ούτε να μπλεχτεί ούτε τίποτα. Από τον πιο τρελό οπαδό μέχρι τον οποιονδήποτε παράγοντα που δεν ασχολείται πριν από την εργομένη, κανένα δεν έχει την τέτοια να μπλεχτεί, να πάρει αποφάσεις να κάνει. Όλοι το μόνο που θέλουμε είναι να μην ξανασχοληθούμε με κουτσομπολιά, με χρέη, με χαρτιά, με άδειες και να πηγαίνουμε στο Κυριακή στο γήπεδο και να βλέπουμε την ομάδα μας και να χαιρόμαστε. Μιας και το λέτε, σε ένα μήνα πλησιάζει η αδειοδότηση. Και δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Ελπίζω να μας απαντήσουν τι έχουν κάνει γι' αυτό την Παρασκευή. Και γι' αυτό, μάλλον. Και εγώ τώρα. Ένα που θα σας άφηνε ικανοποιημένο την Παρασκευή θα ήταν να μάθετε από εδώ και πέρα ότι πλέον υπάρχουν ρόλοι. Δηλαδή, ο Θοδωρίδης λέγεται έτσι. Και είναι αυτό. Ο Τουτζιάρης είναι αυτό. Ο Τάδε είναι αυτό. Θα σας άφηνε μια γεύση ικανοποίησης για αρχή τουλάχιστον. Ότι κάτι εγώ το μόνο που θα με ικανοποιήσουν είναι πολύ απλά. Με όση σημασία έχει η γνώμη μου, γιατί σίγουρα δεν είμαι ο ξερόλας. Αλλά εγώ θα είχα ικανοποιηθεί πολύ αν έβλεπα ρόλους, αν μάθαινα ότι αυτοί οι ρόλοι στηρίζονται, γιατί οι ρόλοι δόθηκαν και στο παρελθόν. Γι' αυτό κάναμε όλα τα παραδείγματα. Το να πω ότι ο Θοδωρίδης είναι υπεύθυνος του αγωνιστικού και μετά από ένα μήνα να αλλάξω προπονητή τον οποίο το διάλεξε κάποιος άλλος παρατρεχάμενος ή κάποιος άλλος σύμβουλος, δεν μου λέει τίποτα. Αν είναι ο Θοδωρίδης υπεύθυνος του αγωνιστικού, να στηριχθεί ως υπεύθυνος του αγωνιστικού. Αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο να δοθούν οι ρόλοι, είναι και να στηριχθούν οι ρόλοι. Καλά, για τον συγκεκριμένο καλό θα ήταν να γίνει και μέλος του ΔΣ, γιατί ανακοινώθηκε 13 Νοεμβρίου και δεν έγινε ποτέ, έτσι. Αυτό εδώ πέρα είναι κάποιο που μπορεί να υπάρχει το οποιοδήποτε. Εμένα μου φτάνει, γιατί ξαναλέω, δεν είναι κανένας τυχαίος. Μου φτάνει να ακούσω από τον ίδιο ότι συμμετέχει στη διοίκηση. Και ότι σε αυτό το κομμάτι κάνει αυτό, βάζει αυτά τα λεφτά με αυτό το σκοπό, αυτά θα θέλω να ακούσω. Και θα χαιρόμουν πάρα πολύ, γιατί σου λέω ότι γίνανε 10 πράγματα άσχημα ή τα 9 τα μάθαμε, το ένα το είδαμε, δεν μου λέει τίποτα. Εμένα με ενδιαφέρει το από εδώ και πέρα. Να πω ότι υπάρχει ένα σχέδιο. Ναι, εντάξει, χάθηκε η χρονιά, αλλά βάζουμε κάποιες βάσεις να λειτουργήσει αυτό το πράγμα σαν ΠΑΕ και σαν ΠΑΕ του Ηρακλή. Όχι ΠΑΕ, γιατί στην πρώτη εθνική ανεβήκαν την κολοπή τη νύχτα κατά καιρούς. Ναι. Ναι. Εσύ πρέπει να λειτουργήσει και όχι σαν καφενείο, όπως είπατε νωρίτερα. Είναι η ευχή σου και η κατάρα σου. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να ακούσω. Κάτι ακόμα πριν σας ρωτήσω και κάτι για τον μπάσκετ. Διαπιστώσατε στο μικρό χρονικό διάστημα που προλάβατε τον Θοδωρίδη, γιατί δεν καθίσατε πάρα πολύ ενώ ήταν αυτός. Όσες μέρες που ερχόταν ο Θοδωρίδης, εγώ έφυγα. Ναι. Διαπιστώσατε να υπάρχουν στην ΠΑΕ στρατόπεδα? Φυσικά, από το κύριο υπάρχουν στρατόπεδα. Δηλαδή, ο Ιψηλάντης να έχει τους δικούς του και να είναι ένα στρατόπεδο, τυχαίο το πράγμα, έτσι. Φυσικά, ο Θοδωρίδης να έχει ένα ακόμα, ο Καραντώνης να έχει ένα ακόμα, ο Λεονταράς, ξέρω εγώ, να έχει ένα ακόμα. Και να γίνεται όλο αυτό το πράγμα και ο καθένας να παίρνει όποια απόφαση θέλει και να την πληρώνει ο Ηρακλής. Από το καλοκαίρι υπήρχε διαχωρισμός των αυτοί που ήταν με το Μυροφορίδη και αυτοί που δεν ήταν με το Μυροφορίδη. Μετά έφυγε ο Μυροφορίδης, ήταν αυτοί που ήταν με τον έναν και δεν ήταν με τον άλλον. Αυτό το πράγμα είναι ένδειξη της κακής λειτουργίας. Και μάλλον συνεχίζεται, έτσι. Τα κόβεις. Δεν ξέρω. Τώρα πλέον ακούω απ' έξω. Ναι. Αυτά τα κόβεις. Γι' αυτό, εσύ Γιώργο, αυτό έχει να κάνει με το να βλέπεις, να καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο σύλλογο είσαι. Να είμαι με τον μεγαλύτερο εχθρό μου, τον Γιώργο τον Ματζιούκη, στα ίδια γραφεία και αν ο Γιώργος ο Ματζιούκης κάνει τη δουλειά του, να τον στηρίζω. Γιατί δεν είναι το μαγαζί του μπαμπά μου για να μαλώνω με όποιον το γουστάρω. Είναι ο Ηρακλής και αν κάποιος κάνει τη δουλειά του, θα πρέπει να το στηρίζω είτε το συμπαθώ είτε όχι.
και να ισχύει για όλους αυτό. Να επιτέλους να δούμε ανθρώπους που είναι σε θέσεις και σε πόστα από το τελευταίο, όχι το τελευταίο με την έννοια της αξίας, το τελευταίο μισθολογικά υπάλληλο, μέχρι τον πρόεδρο. Να κάνουν όλη τη δουλειά τους και να κρίνονται για αυτήν. Λοιπόν, αγαπάτε την, και την ομάδα μπάσκετ του, του Ηρακλή, έχετε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Εχθές έγινε κάτι κυρίως στο επικοινωνιακό κομμάτι, με κάτι που έγραψε ο πρόεδρος, ο κύριος Δρακόπουλος, που η αλήθεια είναι ότι τα έχει στρώσει αρκετά τα πράγματα από το Μαρούσι και μετά, με αλλαγή προπονητή, με ερχομό παικτών, η ομάδα πηγαίνει αρκετά καλά, είναι δεύτερη, διεκδικεί και την πρώτη θέση ακόμα. Έγινε αυτό το επικοινωνιακό λάθος, ακολούθησε η ανακοίνωση μεγάλη σε έκταση που απάντησε στον κύριο Δρακόπουλο. Το αφήνουμε στην άκρη και προχωράμε γιατί έχουμε ένα στόχο. Όχι, απλά το ερμηνεύουμε όπως πρέπει να το ερμηνεύσουμε. Και να το, το ερμηνεύει καταρχάς ο ίδιος ο πρόεδρος, ο οποίος είναι μεγάλη τύχη αυτή τη στιγμή για τον Ηρακλή. Γιατί σε ένα τμήμα το οποίο θέλει λεφτά χωρίς να έχει καμία επιστροφή, γιατί στο ποδόσφαιρο λες ότι αν καταφέρω επιστρέψω... Να πετάει λεφτά, να είναι... έτσι, να το πούμε απλά. Να πετάει λεφτά. Ναι, δεν ξέρω να πετάει λεφτά. Πάνω, τέτοιο, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ξέρουμε πριν ασχοληθεί ότι είναι Ηρακλειδέας άρρωστος. Έτσι, έφαγε τα μούτρα του τρεις χρονιές και μαζί σκόρπισε και απογοήτευση, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γι' αυτό. Έτσι, αλλά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και σε αυτούς που ακούει και στο πώς ερμηνεύει τα πράγματα. Πρώτον, για μένα είναι απαράδεκτο ο πρόεδρος μιας ομάδας να βγαίνει και να γράφει σε social media. Είναι απαράδεκτο. Γιατί είναι ο πρόεδρος της ομάδας. Όταν θα σταματήσει, έχει γραφείο τύπου, έχει επικοινωνιακό κομμάτι, μπορεί να τοποθετηθεί μέσω αυτού. Δεύτερον, δεν μπορεί να μιλάς, πες, ακούμε επειδή υπάρχει μια ολόκληρη βαβούρα όλα τα χρόνια, οι αυτόνομοι που κάνουν έτσι, οι αυτόνομοι που κάνουν αλλιώς. Πολλές φορές μάλιστα μου έχει χρεωθεί κιόλας ότι καλά, αυτός είναι με τους αυτόνομους. Δεν είμαι με κανέναν αυτόνομο. Είμαι με ένα κομμάτι το οποίο είναι ζωντανό, είναι το μοναδικό που είναι παρόν σε όλες αυτές τις μαύρες σελίδες τα τελευταία 10 χρόνια του Ηρακλή. Είναι ένα κομμάτι που όποτε ασχολήθηκα ποτέ δεν ήρθε να πει, γιατί ξέρω καλά πλέον, εκεί είμαστε. Δεν ήρθε ποτέ να πει Νίκο πρέπει να γίνει αυτό ή πρέπει να γίνει αυτό ή δεν δεχόμαστε αυτό ή δεν ακούμε το άλλο, αυτό που κατηγορούν τους ότι παρεμβαίνουν διοικητικά κτλ. Κτλ. Και είναι ένα κομμάτι που αποδεδειγμένα έχουν δώσει αυτά τα παιδιά και τη ζωή τους για τον Ηρακλή. Θα πούνε 10 πράγματα, στα 5 μπορεί να έχουν δίκιο, στα 5 που θα έχουν άδικο, αν έχουν άδικο, δεν μπορεί η απάντηση να είναι με επίθεση. Και επειδή υπάρχει μια ολόκληρη στρατιά από κόσμο, οι οποίοι καλόμαστε όλα αυτά τα χρόνια να αλωνίζει στον Ηρακλή και να κονομάει από τον Ηρακλή, και σε αυτό το πράγμα αυτός ο σύνδεσμος δείχνει να είναι εμπόδιο και με την παραμικρή ευκαιρία θα βγουν, θα βγάλουν το φτιάρι. Να σου πω το πιο κλασικό. Η αυτόνομη που έδιωξε τον Μιτιλινέο. Αν μιλήσεις με 100 Ηρακλητή, 90 θα σου πούνε η αυτόνομη διώξε τον Μιτιλινέο. Αν πάει εκεί η συζήτηση. Και αν είναι αυτής της άποψης. Δεν υπήρχε όταν υπήρχε ο Μιτιλινέος. Και που όπως θα θυμάσαι πολύ καλά, ο Μιτιλινέος έφυγε μόνος. Και πολλά χρόνια πριν, ναι. Λοιπόν, εμένα με ενοχλεί. Δεν έχω να υπερασπιστώ κανέναν. Ούτε εκπρόσωπός τους είμαι. Μπορεί να διαφωνώ σου λέω σε 5 πράγματα και σε άλλα 5 να συμφωνώ. Είναι ντροπή όμως να χρεώνουμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι ζωντανό και είναι εκεί, στις μαύρες σελίδες ξαναλέω, όχι στα γούστα και στα πάρτι, στις μαύρες σελίδες της ιστορίας του, του συλλόγου που ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια, είναι ντροπή να τους κατηγορούμε με την πρώτη αφορμή. Και το τεράστιο λάθος του Προέδρου, που ξαναλέω είναι πρόεδρος, την προσωπική του άποψη μπορεί να την έχει για οποιονδήποτε. Είναι ότι μπαίνει σε διάφορες σελίδες και χρησιμοποιεί το Facebook. Δεν μπορεί να δημοσιοποιεί με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ναι. Εκτός αν έχει να μας πει ότι ξέρετε παιδιά, ήρθαν και παρενέβησαν, εμείς θέλαμε να πάρουμε αυτούς τους παίκτες, ή θέλαμε αυτόν τον προπονητή, ή θέλαμε να κάνουμε αυτό και μας σταμάτησαν. Γι' αυτό, επειδή εγώ η λήψη μου είναι να βλέπω να μαλώνουν, το να μαλώνω εγώ με έναν φίλαθρο στην κερκίδα δεν μου λέει τίποτα. Το να μαλώνει όμως έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει λεφτά με ένα σύνδεσμο και να προσβάλλει, γιατί τους προσέβαλε με αυτά που διάβασα, ας πούμε, με ένα σύνδεσμο ο οποίος είναι ζωντανό κομμάτι του Ηρακλή, είναι κρίμα, γιατί μιλάμε για δύο ενεργά κομμάτια του Ηρακλή.
Για μένα λοιπόν δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Πρέπει ο πρόεδρος με ηρεμία να καθίσει να το διαβάσει και να καταλάβει πέρα από τις όποιες διαφωνίες, από οποιασδήποτε πικρίες μπορεί να έχει, ότι το κομμάτι στο οποίο απευθύνεται είναι ένα ζωντανό κομμάτι του Ηρακλή. Το οποίο δεν έχει καμία εμπλοκή, μας όλοι το κατηγορούμε με διοικητικά, με έτσι, με το αλλιώς. Γιατί άκουσα και αυτό ότι έλα μωρέ, είναι σαν το Super 3 το επί... τότε που διοικούσε. Δεν το έχουν κάνει ποτέ. Δεν είχαν ποτέ εκπρόσωπο στις διοικήσεις, δεν είχαν ποτέ λόγο στα λειτουργικά, στα αγωνιστικά μιας διοίκησης. Το μόνο λόγο που είχαν και γίνονται πάντα οι κακοί είναι να μας βαράνε τις καμπάνες όταν μυρίζουν απατεώνα. Και μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχει αποδειχθεί ότι δεν έχουν κάνει λάθος. Αυτοί ήταν οι πρώτοι που ορμούσανε και βρίζανε για την περίπτωση του Παθανασάκη. Όλοι λέγανε «Α, τον καημένο τον πρόεδρο που βάζει λεφτά, που παλεύει, πάτε να τον κάνει» κτλ. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Να, αυτό, μία λοιπόν. Τελευταία ερώτηση, να επανέλθω λίγο στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι και αυτό τραγικό το ότι φύγατε όσοι φύγατε, αλλά δεν αντικαταστάθηκε κανείς, αν εξαιρέσουμε το γραφείο τύπου? Δηλαδή, δεν αντικαταστάθηκε το μέλος του ΔΣ Γιώργος Κυρίτσης, δεν αντικαταστάθηκε ο υπεύθυνος επικοινωνίας Νίκος Υψηλάντης, δεν αντικαταστάθηκε ο υπεύθυνος αδειοδότησης Γιάννης Παπαδόπουλος, άσχετα αν μας έχουν μεταφέρει ότι ο κύριος Βαγγέλης Χατζιωάννου, που είναι νομικός εκπρόσωπος και του Ηρακλή και του Απόλλων, να ασχολείται με την αδειοδότηση. Δεν αντικαταστάθηκε ο υπεύθυνος μάρκετινγκ Νίκος Γραμμένος. Να κλείσουμε με αυτή σας την απάντηση. Για το ότι φύγατε, αλλά δεν ήρθε ουσιαστικά κανένας. Αυτό εδώ πέρα, ξαναλέω, είναι εγώ η μόνη μου ελπίδα όταν έφυγα το Δεκέμβριο. Ήτανε, επειδή έβλεπα ότι υπήρχαν διάφοροι πόλοι, ότι όταν θα υπήρχαν λιγότεροι πόλοι, θα υπήρχε και μια στρατηγική. Το αν θέλει, αν αποφάσισαν να μειώσουν το προσωπικό, γιατί μειώθηκε κατά πολύ το προσωπικό. Ναι. Το προσωπικό ή τα στελέχη δεν είναι απαραίτητα κακό. Αν δηλαδή αυτό έβγαζε μια ενιαία εικόνα προς τα έξω και μια εικόνα μιας ενός... Μα ποιοι ασχολούνται με όλα αυτά τα πόστα από τη στιγμή που φύγατε? Δεν είναι μια ερώτηση? Προφανώς το πόστο το θεώρησαν ασήμαντο. Το κομμάτι της επικοινωνίας, το ότι πήγαμε να φτιάξουμε εκεί πέρα ένα κομμάτι το οποίο θα προωθούσε την εικόνα του συλλόγου που όλοι προσπαθούν να τον εξαφανίσουν, το θεώρησαν ασήμαντο. Θεώρησαν ότι η δουλειά μπορεί να γίνει από έναν δημοσιογράφο. Αυτό είναι απόφαση δική τους. Το κομμάτι της νομικής εκπροσώπησης, ναι, έχει δοθεί από τότε στον κύριο Χατζιωάννου. Τώρα δεν ξέρω αν είναι άξιο ανακοίνωσης ή οτιδήποτε. Ναι. Αν πρέπει το ΔΣ να ξαναγίνει 7 άτομα, δεν μου λέει τίποτα. Μπορεί να λειτουργήσει και με 5, μπορεί να λειτουργήσει και με 3. Και με 3, ναι. Γιώργο, δεν, το να μιλάμε αυτή τη στιγμή σε μια εικόνα η οποία είναι τραγική. Το να πιάσουμε και μπορούμε να τα κατακρίνουμε όλα. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι μετράει το αποτέλεσμα και ξαναλέω όχι το αγωνιστικό. Γιατί το αγωνιστικό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα δεν στείνεται σε 6 μήνες και σε 5 μήνες και με, πώς το λένε, με πασαλήματα. Μιλάω το να στηθεί μια εικόνα μια σοβαρής ΠΑΕ η οποία λειτουργεί κανονικά. Όταν θα γίνει αυτό, αυτό θα περάσει και στο γήπεδο. Αυτό θα περάσει και παντού. Τον αριθμό των στελεχών θα τον αποφασίσουν αυτοί οι οποίοι τους πληρώνουν. Για να δούμε. Για να δούμε. Την Παρασκευή ίσως ακούσουμε. Όχι, την Παρασκευή μακάρι να ακούσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Όρεξη να έχουν να απαντάνε σε ερωτήσεις. Ναι, και φαντάζομαι ότι από την οργή και με όλα αυτά τα άθλια αποτελέσματα κάποια πράγματα μπορεί να διοκώνονται και επί 10 όταν δεν ακούσει και την αντίθετη άποψη. Αυτού που είναι από μέσα, και μακάρι να μας λύσουν και 10 απορίες και να βγει ότι ήμασταν λάθος σε κάποιες αρνητικές κριτικές που κάναμε. Αλλά το σημαντικό δεν είναι τι θα υποθεί την Παρασκευή. Το σημαντικό είναι όσο πιο σύντομα γίνεται να αρχίσει να αλλάζει η εικόνα που δείχνει αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ προς τα έξω. Και επίσης... Γιατί είναι κρίμα, είναι κρίμα. Δεν μιλάμε ούτε για τον Καναδό απατεώνα, ούτε για τέτοιο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο από την Αμερική με υπαρκή επιχειρηματική ιστορία και το παρόν, όχι μόνο ιστορία. Μιλάμε για έναν άλλο άνθρωπο Θεσσαλονικιό που είναι υπαρκτός επιχειρηματίας και δείχνει ορεξάτος και θα πρέπει κάποια στιγμή να δει ένας τρόπος αυτή την όρεξη να τη διαχειριστεί με τον σωστό τρόπο. Και όχι να κάνει κακό. Εντάξει. Για να συσπηρώσει και τον κόσμο γύρω του και να μπορέσει να διεκδικήσει τα πολλά που πρέπει να διεκδικήσει. Και επίσης αυτά που θα υποθούν πρώτον να ισχύουν, δηλαδή η ΑΤΑΚΑ τότε όλοι είναι πληρωμένοι, καταρρίφθηκε μια μέρα μετά όταν προχώρησε σε εξώδικο ο Κλέιτον. Και δεύτερον, αυτά που θέλουν να πούν ότι θα κάνουν, να τα κάνουν και όχι μόνο να μείνουν σε μια συνέντευξη. Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για αρκετά λεπτά μακάρι, τσάρας, τα είπαμε. Μακάρι σύντομα μετά από 3 μήνες να βγούμε και να πούμε πόσο λάθος κάναμε στο ό,τι αρνητικό είπαμε. Γιατί να κλείσω εγώ με αυτό, ήρθε να παρακαράξει το Υγίνιο στην κερκίδα και μου λέει: εσύ δεν είδες τον ΔΣ? Λέω: ναι, λέει. Παραιτηθήκατε όμως. Λέει: ναι. Μπράβο, λέει όμως, έρχεσαι ακόμα και ακολουθείτε την ομάδα. Αυτό που δεν μπορεί. Ξέρεις πόση εντύπωση μου έκανε. Δηλαδή, τι θα πει, επειδή εγώ παραιτήθηκα από το ΔΣ, όταν κέρδισα στο Βόλο, έστειλα σε όλο το ΔΣ μηνύματα συγχαρητηρίων. Τι θέλω, υπάρχει μια στο δισεκατομμύριο να θέλω να αποτύχει το ΔΣ για να δικαιωθώ εγώ. Μακάρι να δικαιωθεί σε όλα και ο πρόεδρος, ο κ. Θεοδωρίδης και όλοι όσοι ασχολούνται και να φύγουν τα αποτελέσματα που πρέπει. Αλλά έχει περάσει αυτό στον κόσμο, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές φατρίες, είτε για το πενιντάρικο, είτε για τη μετοδοξία τους, που βάζουν τον εαυτό τους πάνω από το σύλλογο, που έχει περάσει και στον κόσμο αυτό το πράγμα. Σου λέει, αχ, δεν είναι μέσα, άρα θα σταματήσει να πηγαίνει στο γήπεδο. Είναι δυνατόν. Εντάξει, καθένας όπως το σκέφτεται. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Με υγεία. Yeah, yeah.